Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε έναν άλαφρο και δροσερό γλυκάκι. Χτυπάμε να φραντέψουν 3 αυγά και 200 γραμμάρια ζάχαρη. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Προσθέτουμε 200 ml γάλα ...200 ml καλαμποκέλαιο και ανακατεύουμε. Κοσκινίζουμε 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα φακελάκι μπέικιν. 50 γραμμάρια κακάο. Και 2 βανίλιες. Δουλεύουμε να γίνουν ζύμη. Την απλώνουμε σε βουτυρωμένο ταψί. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να κάνει κρούστα. Ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα να δούμε αν έχει ψηθεί. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε 1 λίτρο και 400 ml γάλα. Ρίχνουμε 150 γραμμάρια νιζεστέ. Και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη την κατεβάζουμε από τη φωτιά. Και ενσωματώνουμε 400 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού. Και 2 βανίλιες. Σκεπάζουμε με βράνι και αφήνουμε για 12 ώρες στο ψυγείο. Χτυπάμε 400 ml κρύα κρέμα γάλακτος να γίνει σαν τη γη. Ενσωματώνουμε την κρύα κρέμα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Με ένα ξυλάκι από σουβλάκι τρυπάμε το παντεσπάνι. Το ραντίζουμε με 300 ml γάλα. Όταν απορροφήσει το γάλα, απλώνουμε την κρέμα. Προαιρετικά διακοσμούμε με νυφάλες σοκολάτας. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Moment,
αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!